Κερκυραίες και κερκυραίοι, στις επερχόμενες εκλογές προσωπικές εξελίξεις δεν μου επιτρέπουν να τεθώ στην κρίση του κερκυραϊκού λαού όπως θα ήθελα. Θα δώσω όμως τον εκλογικό αγώνα για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας όπως πράττω εδώ και 44 έτη με συνέπεια. Θα αγωνιστώ και για την επανεκλογή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, διότι αυτή αποτελεί προϋπόθεση προόδου της χώρας και διατηρήσεως των συνθήκων πολιτικής σοβαρότητας και συνεχίσεως των μεταρρυθμίσεων σε όλο το εύρος κράτους και κοινωνίας. Όμως, όπως έχω πει κατ' επανάληψη και δηλώσει, δεν θα φύγω από την Κέρκυρα, διότι το επίκεντρο της ζωής μου αλλά και του πολιτικού μου σχεδίου βρίσκεται η Κέρκυρα. Ευχαριστώ όλες και όλους για την όμορφη πορεία που χαράξαμε μέχρι σήμερα και σας υπόσχομαι ότι θα είμαι ένα σώμα με όλους όσους συντείνουν με πράξεις και έργα στην πρόοδο των νησιών μας. Σας ευχαριστώ. Δέλτιο θα οριστικοποιηθεί όμως εντός των επόμενων εβδομάδων και θα ανακοινωθεί όπως και όλα τα υπόλοιπα. Ανάλογα με το χρόνο τελέσεως των εκλογών θα γίνει και η ανακοίνωση του ψηφοδελτίου. Οι οποίες εκλογές κατά τη δική σας... Όπως έχω κατ' επανάληψη πει, βρίσκω ότι έχουν μείνει πια μόνο τρεις ημερομηνίες και μία από αυτές τις τρεις θα είναι και η ημερομηνία εκλογών. Η πρώτη θα ήταν πριν το Πάσχα, δηλαδή 9 Απριλίου ίσως. Δεν πιστεύω σε αυτή την ημερομηνία, παρά το γεγονός ότι είναι και αυτή μια σοβαρή πιθανότητα. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει στις 7 ή στις 14 Μαΐου η πρώτη εκλογή και η δεύτερη περί τα τέλη της θητείας της κυβέρνησης, δηλαδή 25 Μαΐου, ώστε να μπουν και οι πανελλήνιες εξετάσεις στο ενδιάμεσο και να μην αποτελεί πρόβλημα η ίδια η διοργάνωσή τους. Από την άλλη πλευρά, σας λέω ότι δεν έχει και σημασία η ημερομηνία. Είμαστε πια στο τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο της εκλογικής θητείας και θα μπορούσε να συμβεί οποτεδήποτε. Όλες αυτές οι εξελίξεις με τις καταστροφές και ό,τι άλλο μπορεί να σημαίνει για την πολιτική πλευρά της Τουρκίας στη γειτονική χώρα, πόσο πιστεύετε ότι έχουν μια μικρή ή μεγάλη επίδραση και επιρροή στα δικά μας? Είχαν επιρροή ήδη από το Σεπτέμβρη που δεν υπήρχαν σεισμοί. Αντιλαμβάνεστε ότι το γεγονός ότι σήμερα αντιμετωπίζονται ελληνοτουρκικές σχέσεις υπό το φάσμα της καταστροφής στην Τουρκία κάνει, κατά την άποψή μου, ευκολότερη την απόφαση του Πρωθυπουργού, γιατί δεν πιστεύω ότι η Τουρκία από τις παρούσες συνθήκες θα δοκίμαζε κάτι θερμό ή εχθρικό στο Αιγαίο. Στην απόφασή σας, κύριε Κλαδά, συνέβαινε ίσως ένα κλίμα που πριν δημιουργηθεί στην οργάνωση Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, σχέσεις με άλλους διαφερόμενους ή διαφερόμενους για το ψηφοδέλτιο. Κοίτα μας κάτι παραπάνω για τους λόγους που οδηγήσαν την τελευταία στιγμή στην κυριολεξία. Θα σας πω. Είναι πάντα, όπως είπα, κατ' επανάληψη στην Κέρκυρα σε όλους τους τόνους και σε όλα τα μέσα ενημέρωση που με ρώτησαν, η απόφαση του ψηφοδελτίου είναι η απόφαση του Πρωθυπουργού. Επομένως, γνωρίζω και σέβομαι και τις διαδικασίες και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, όπως επίσης και τις προσωπικές μου απόψεις πάνω σε αυτό το ζήτημα. Το γεγονός ότι οι πλήστοι όσοι υποψήφοι πρώτου φόβου της καθόδου μου έκαναν υπερφύαλες δηλώσεις και κάποτε και δυσφημιστικές, σας βεβαιώνω δεν παίζει κανένα ρόλο στην απόφασή μου. Γνωρίζω που ήθελα να κατέλθω και γνωρίζω και το ποιόν ανθρώπων που έχουν φέρει και την Κέρκυρα σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, σας άκουσα να λέτε ότι θα μείνετε όμως στην Κέρκυρα. Με δεδομένο ότι δεν θα είστε, όπως μας είπατε, στο ψηφοδέλτιο στις βουλευτικές εκλογές. Υπάρχει περίπτωση να σας δούμε σε κάποιο ψηφοδέλτιο ή αν σκέφτεστε κάτι για την τοπική αυτοδιοίκηση για τις εκλογές? Μην μου βάζετε πονηρές ιδέες. Ήθελα να είμαι υποψήφιος σε μια θέση που μπορώ να προσφέρω στο νησί. Εάν πίστευα ή αν πιστέψω ότι πρέπει να είμαι υποψήφιος αλλού, θα το μάθετε πρώτοι, γιατί τις σκέψεις μου τις κάνω αμέσως εμφανείς και ορατές στο εκλογικό σώμα. Αλλά θέλω τούτη τη στιγμή να μείνουμε στο αυτονόητο. Σήμερα σας λέω ότι σε αυτές τις εκλογές δεν θα είμαι, αλλά είπα στο επανειδή. Πρώτον. Δεύτερον, δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων ή για το pursuit, ας πούμε, των προσωπικών επιδιώξεων του καθενός. Και ως μη υποψήφιος και ως υποψήφιος μιλούσα μόνο για την ανάγκη της προόδου του νησιού μας, των νησιών μας. Επομένως, θα μείνω σταθερά σε αυτή τη γραμμή. Φυσικά θα είμαι στην Κέρκυρα. Έχω επαγγελματική στέγη στην Κέρκυρα. Έχω σπίτι στην Κέρκυρα. Έχω παράδοση 500 ετών οικογένειας και δεν ήρθα εδώ για να περάσω και να πω γεια σας σε αυτούς που σας ξαναλέω ευθύνονται βαριά για την κατάσταση του νησιού. Θα μείνω εδώ και θα είμαι και ιδιαίτερα ενοχλητικός. Πόσο καιρό πριν λάβατε την απόφαση να μην είστε υποψήφιος, δεδομένου του γκάλο που διεξήχθη πριν μια εβδομάδα, όπου δεν ήσασταν ανάμεσα στα ονόματα
που ήταν οι υποψήφοι ή εν δυνάμει υποψήφοι για το ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Μου το ζήτησε η κεντρική διοίκηση και το έκανα μετά. Πόσο καιρό πριν? Πριν από 10 μέρες. Σας ζήτησε η κεντρική διοίκηση να είστε υποψήφιο? Μου ζήτησε η κεντρική διοίκηση να μην κάνω καμία ανακοίνωση. Η κεντρική διοίκηση γνώριζε πριν από εσάς ότι πρόκειται να κάνω την ανακοίνωση. Και εν πάση περιπτώσει, ο λόγος για τον οποίο την κάνω τώρα, την κάνω για να μην διαταράξω καθόλου το εσωτερικό πολιτικό κλίμα της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κλέρα, μπορείτε να πείτε ότι γράφτηκαν αρκετά στον τύπο. Έχει παρέμβει η Περιφερειάρχης και ο σύζυγός της σε επηρεασμό, δηλαδή στο Μαξίμου, στον Πρωθυπουργό? Δυστυχώς για την Κέρκυρα δεν έχουν επιρροή. Ευτυχώς για μένα παρενέβη εις βάρος μου. Μία ερώτηση ακόμα. Έχετε κάνει μία διαδρομή ως υποψήφιος όλο αυτόν τον καιρό. Είχατε πάρει από κάπου τη διαμοδέση ότι θα είστε στο ψηφοδελτίο? Αυτό, σας ξαναλέω, είναι ένα θέμα που αφορά εμένα και την κεντρική διοίκηση. Δεν πρόκειται ποτέ να το εκθέσω, αλλά θα κάνω μία άσκηση λογικής μαζί σας. Είμαι εδώ 17 μήνες και θα ήμουν 2,5 χρόνια περίπου, αν δεν είχε μεσολαβήσει ο COVID. Ασφαλώς, όταν δήλωσα και στο κέντρο και εδώ ότι είμαι εδώ, σημαίνει ότι είμαι παρόν. Δέσμιος φυσικά της κομματικής και πολιτικής πειθαρχίας που με διέπει αυτά τα 44 χρόνια και γι' αυτό το λόγο κάνω σήμερα τη δήλωση μπροστά σας. Εάν μου λέτε ότι ήρθα μόνος μου, σας λέω ότι και μόνος μου να είχα έρθει, ακόμα και αν είχα έρθει μόνος μου, που δεν συνέβη αυτό, ήρθα εδώ γιατί θέλω να υπηρετήσω την Κέρκυρα σε αυτή την τελευταία δεκαετία εναργούς βίου που νομίζω ή σκοπεύω να διαθέσω. Επειδή έχετε αφήσει κάποιες στιγμές για κάποιους ανθρώπους. Όχι για κάποιους ανθρώπους, με συγχωρείτε δηλαδή. Έχω αφήσει, με ρωτήσατε κάτι για έναν άνθρωπο και απάντησε για τον άνθρωπο αυτό. Μπορώ να ρωτήσω γενικώς, απάντησε γενικώς. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει εκπίτευση. Ρωτήθηκε για την κυρία Κράτσα. Όχι, ρωτήθηκε μετά. Πριν είχατε πει, αφού το πάτε σε ονόματα, ένα από τα ονόματα είναι η κυρία Κράτσα. Κύριος Γκίκας. Ο Στέφανος ήταν ένας ανθυποψήφιος μέχρι πρότινος, τώρα είναι υποψήφιος αυτός. Ως βουλευτής του κόμματος. Παρενέβη ο κ. Γκίκας. Θα σας πω το ίδιο που είπα για την κυρία Γκράτσα. Δυστυχώς για την Κέρκυρα δεν τον ακούνε. Ευτυχώς και αυτός καταφέρθηκε σε βάρος μου. Ωραία. Με βάση λοιπόν αυτά που λέτε για αυτούς τους ανθρώπους, τι άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω. Αναλόγως με το εκλογικό αποτέλεσμα που θα έχουμε στις εκλογές όταν θα γίνουν σε 1-2-3 μήνες, αν το αποτέλεσμα είναι υποδέστερο των προσδοκιών ή του τι είχε πάρει την Δημοκρατία το 2019. Θεωρείτε πως θα πρέπει να τεθεί ζήτημα ευθυνών από αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρεστε? Δεν χρειάζεται κανένα αποτέλεσμα των εκλογών για να θέσω ζήτημα ευθυνών αρκετών ανθρώπων που ενώ διαθέτουν το κατάλληλο αξίωμα και την προσήκουση, εν πάση περιπτώσει, πιστοδότηση από το πολιτικό σύστημα της χώρας να πράττουν υπέρ του καθήκοντός του, δεν το κάνουν. Η γνώμη μου είναι ότι οι άπαντες είναι στο σημείο της προσφοράς, της οργάνωσης και της λειτουργίας του νησιού, είτε γιατί δεν μπορούν, είτε γιατί δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν αυτό. Μέχρι σήμερα δεν έχουν προσφέρει. Όμως το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας θα έχει και άλλους υποψηφίους. Κακώς στέκεστε στον κύριο Γκίκα. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία καταρχήν στο ψηφοδέλτιο που συμπεριλαμβάνει και τον κύριο Γκίκα. Αλλά από εκεί και πέρα, αν με ρωτάτε αν είναι καλός ή όχι ο κύριος Γκίκας, θα σας πω, εφόσον είναι ο βουλευτής και θα είναι μέλος του ψηφοδελτίου, θα φέρει και αυτό την ευθύνη της καλής ή της κακής πορείας του ψηφοδελτίου. Αλλά θέλω να σου κάνω μια δήλωση σοβαρή για να εξηγούμαστε. Η γενική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας θα παίξει μείζωνα ρόλο. Εάν η Νέα Δημοκρατία, όπως και πιστεύω, κρατήσει τις δυνάμεις της και μπορέσει να δώσει τη μάχη στη δεύτερη Κυριακή για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, η Κέρκυρα θα παίξει μικρό ρόλο σε αυτό. Γι' αυτό σας λέω, είναι και άδικο και για τον Στέφανο, για τον εξής λόγο. Ο Στέφανος είναι ένας άνθρωπος συγκεκριμένων ικανοτήτων και ιδιωτήτων. Αυτές τις έχει προτείνει, τις έχει ο κερκυραϊκός λαός τιμήσει μέχρι τώρα 2 φορές και τον εξέλιξε βουλευτή. Επομένως, δεν είναι σωστό να αναφερόμαστε σε αυτόν μονοσήμαντα και μάλιστα παραμονές της εκλογής. Έχει και αυτός την ίδια ευκαιρία όπως έχουν και οι άλλοι 4 υποψήφοι του ψηφοδελτίου. Θα είναι 2 γυναίκες, 3 άνδρες. Επομένως, θα έχει ο κερκυραϊκός λαός ένα εύρος ανθρώπων να προτείνει, να προτιμήσει, να σταυρώσει με την ψήφο του και εν τέλει να εκλέξει. Έχοντας πάρει σαφή θέση απέναντι σε όσους διοίκησαν, αυτοδιοίκησαν, πολιτικά ενεργοποιήθηκαν στην Κέρκυρα χωρίς αποτελέσματα, αντιθέτως πλήγωσαν την Κέρκυρα, πιστεύετε ότι είναι μόνο θέμα εδώ των τοπικών εντός εκτός εισαγωγικών ηγετών ή και ότι η Αθήνα έχει αποστρέψει αρκετά το βλέμμα της από την Κέρκυρα? Δεν νομίζω. Έχω υπερασπιστεί πλειστάκης την κυβέρνηση και θα το κάνω και τώρα ενώπιον σας. Η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει κάνει συγκεκριμένα πράγματα για το νησί, τα οποία δεν όφιλε κανονικά.
Τα έκανε όμως την προσπάθεια να δώσει εργαλεία στο νησί, να γλιτώσει από δύο κατάρες που είχαμε. Μια κατάρα ήταν το σκουπιδιόν, σας θυμίζω. Η δεύτερη κατάρα ήταν οι καταστροφές που μας βρήκαν, στις οποίες παρενέβη η κυβέρνηση με δραματικό τρόπο και πίστωσε τα χρήματα που χρειάζονταν και έστειλε τους ανθρώπους που χρειάστηκε επίσης να εποπτεύσουν τις ζημίες και να τις καταμετρήσουν, να δημιουργήσουν κλίμα αποζημίωσης και θετικής αποζημίωσης, και το έχει κάνει και τις δύο φορές με μεγάλη ταχύτητα. Πολλές φορές έχω πει ότι είτε λόγω του υλικού που έχουμε, είτε λόγω της κακής αντίληψης που έχουμε για το πώς λειτουργεί ο αυτοδιοικητικός βαθμός, έχουμε κάνει λάθη και παραλήψεις στο νησί. Κύριε Λιάδα, στηρίξετε άλλο ψηφοδέλτιο στην περιφέρεια Διονύσεων και συγκεκριμένα του κύριου Τρατεκλή, γιατί γλυκόμαστε, ακούγεται έντονα, έχει και ο ίδιος δηλώσει, ενδιαφέρει την περιφέρεια και μάλλον κατεβάσει εντός οργικών αντάρτητο ψηφοδέλτιο. Ακούστε τώρα. Όταν θα τελειώσουν οι εθνικές εκλογές, θα μιλήσω και γι' αυτό. Πριν τις εθνικές εκλογές δεν με απασχολεί τίποτε άλλο παρά η νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο ισχύει και για το Δήμο. Ασφαλώς. Για όλα θα μιλήσω. Δεν κρύβομαι, κύριε. Αλλά θα πρέπει να βάλουμε και ορισμένες προτεραιότητες που αφορούν την ύπαρξη και την προϋπόθεση μιας σοβαρής πολιτικής νίκης, η οποία θα οδηγούσε ενδεχομένως σε καλύτερο αποτέλεσμα. Αν με ρωτάτε ότι θα πρέπει τώρα να το δηλώσω αυτό, θα πρέπει να σας πω όχι, δεν πρέπει να το δηλώσω τώρα. Θα πρέπει να το δηλώσω μετά τις εκλογές. Και αυτό εξυπηρετεί το δικό μου πολιτικό σχέδιο για την Κέρκυρα, εξυπηρετεί προφανώς την Κέρκυρα και ασφαλώς την Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω πάλι, θα μπορούσε να απαντήσει κανένας ποιος θα είναι υποψήφιος χωρίς να μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει μιλήσει. Και δεν πρόκειται να μιλήσει. Η Κέρκυρα έχει περιφερειάρχη, εξελέγει και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία. Το αν λοιπόν μετά τις εθνικές εκλογές των επόμενων διάστημα των 3-4 μηνών θα γίνουν διεργασίες για να μπουν υποψήφοι, αυτό το ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός. Εμείς απλώς μετά τις εκλογές, εγώ δηλαδή, θα δηλώσω τη θέση μου. Αναφερθήκατε σε πρόσωπα τα οποία έθεσαν κατά κάποιο τρόπο εμπόδια ως προς την δική σας εκλογή, ενδεχομένως να είναι και ως προς τη δική σας υποψηφιότητα και ενδεχομένως να είναι και άλλα πρόσωπα. Υπήρξαν στελέχη τοπικά τα οποία να στήριξαν την δική σας επιθυμία, και αν πια. Θα σας πω κάτι. Η μάχη των υποψηφιοτήτων και η απόφαση του Πρωθυπουργού λαμβάνεται στην Αθήνα. Η Κέρκυρα απέχει πολύ από την Αθήνα. Και δεν απέχει μόνο χιλιομετρικά, ούτε λόγω του εκτενούς οδικού δικτύου, ούτε λόγω του αεροδρομίου. Απέχει πολύ, διότι, σας επαναλαμβάνω, δυστυχώς για την Κέρκυρα δεν ασκούν επιρροή στα δρόμενα του κέντρου. Απλώς υπογραμμίζω κάτι προφανές. Γιατί το έλεγαν μόνοι τους, γιατί το είπαν στην Κέρκυρα με κάθε τρόπο και μέσο. Ότι όταν φοβούνται και χάνουν την ψυχραιμία τους, προβαίνουν και σε διακηρύξεις είτε αντιπάθειας, είτε εχθρότητας, είτε πολλές φορές δυσφημιστικές, οι οποίες δεν τους αρμόζουν. Και δεν τους αρμόζουν γιατί έχουν ξεχάσει προφανώς ότι το πολιτικό κόμμα στο οποίο βρίσκονται και αυτοί, εγώ το υπηρετώ περισσότερο από αυτούς, καμιά 30 χρόνια.